Τώρα, επιχείρηση διάσωση στήθηκε για στρατιώτη, ο οποίο έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων κοντά στο δόφραγμα τη Λεύκα. Συμμετείχαν στην επιχείρηση Εθνική Φρουρά, η Αστυνομία και η ΕΜΑΚ. Και το ρεπορτάζ είναι εδώ κοντά μα, ο Χριστόφορο Ντέστρο, για να μα το δώσει, να μα πει ακριβώ τι έχει γίνει. Για τη διάσωση του Εθνοφρουρού Τίμητρα, που υπηρετήσει παρακείμενο φυλάκιο, επιστρατεύθηκε και το ελικόπτερο τη Αστυνομία, καθώ είχε πέσει σε χαράδρα βάθου 80 μέτρων που καταλήγει στη λίμνη Απλικίου παρά το το δόφραγμα τη Λεύκα. Παρακολουθούμε στου δέχτε μα mm -hmm. και σχετικά πλάνα. Να πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Yeah. Ο νεαρό, όταν έπεσε στον κρεμό Δήμητρα, γαντζόθηκε σε βράχο προκειμένου να ανακόψει την περαιτέρω του, Το ενημέρωσε από το κινητό του τηλέφωνο και αμέσω στήθηκε επιχείρηση διάσωση με τη συμμετοχή τη Εθνική Φρουρά και τη ΕΜΑΚ. Ωστόσο, δεν έγινε εφικτό οι διασώστε να προσεγγίσουν το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο και έτσι επιστρατεύθηκε, όπω είπαμε, το ελικόπτερο τη αστυνομία με διασώστη να ανασύρει τελικά το νεαρό με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Ο στρατιώτη μεταφέρθηκε δίμητρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ολευκοσία με ασθενοφόρο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτό κινδύνου με κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματο του. Να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Χριστόφορε. Καλό σου βράδυ.